Αυτή η πρακτική που λέει ότι για να μην γκρινιάζει το παιδί, του δίνω συσκευή, καταδικάζει το πνεύμα και το μυαλό του παιδιού. Το πρώτο που μαθαίνω στο παιδί είναι ότι δεν υποχωρούμε στην γκρίνια. Δεν βομβαρδίζουμε τα παιδιά με διαρκείς συζητήσεις για το τσιγάρο ή το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. Όταν ένα παιδί έχει καλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να κρίνει πολύ πιο εύκολα το τι πρέπει να κάνει, να πει εύκολα όχι. Δείξτε ότι η αγάπη σας είναι άνευ όρων. Α, δεν έφαγες το φαγητό σου, δεν σ' αγαπώ. Πόσο σε αγαπώ όταν τακτοποιείς τα πράγματά σου. Όλες αυτές οι φράσεις φανερώνουν μια αγάπη υπό όρους. Η κρίση της εφηβείας έρχεται συνήθως μαζί με την κρίση που λέμε κρίση μέσης ηλικίας. Συνήθως οι γονείς, εκεί γύρω στα συμπλήν 50, είναι σε μια ευάλωτη και ευαίσθητη ψυχική περίοδο για τους ίδιους. Το παιχνίδι οδηγεί στην ευτυχία, καθώς διδάσκει την ίδια τη δεξιότητα του παιχνιδιού, τη δυνατότητα δηλαδή της δημιουργικής χρησιμοποίησης του χρόνου, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Δεξιότητα που συμβάλλει στην ψυχική ανθεκτικότητα. Ο κάθε γονιός καταλαβαίνει ότι το παιδί του έχει πρόβλημα. Εκείνο όμως που δεν κάνουν είναι ότι δεν θέλουν οι σημερινοί γονείς με τις πολύ υψηλές απαιτήσεις να παραδεχθούν ότι έχει πρόβλημα.